Επόμενο θέμα μας είναι η Ολυμπία Χριστοδουλή. Ήρθε η ώρα να μάθετε τι θα γίνει αστρολογικά μέσα στο Σαββατοκύριακο για όλους εσάς. Ολυμπία, μας ακούς? Καλησπέρα σας. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Καλά είμαι, περιμένω να μάθω. Έχεις πει από τη Δευτέρα, έχω να σου πω, ότι το Σαββατοκύριακο είναι σχετικά καλό. Συγγνώμη. Έχεις πει από τη Δευτέρα ότι το Σαββατοκύριακο είναι σχετικά καλό. Ναι, σχετικά καλό. Έχει κάποια θεματάκια, αλλά γενικά κινείται έτσι σε ένα πιο ήρεμο κλίμα. Μάλιστα. Δεδομένου ότι έχουμε μια θετική όψη μεταξύ του Δία και του Κρόνου σήμερα. Κορυφώνεται σήμερα, αλλά έχει επίδραση τόσο στις προηγούμενες μέρες όσο και στις επόμενες. Μια όψη η οποία αφενός μιλάει για σταθεροποιήσεις, περισσότερο αφορά επαγγελματικά ζητήματα και μιλάει για σταθεροποιήσεις, αλλά και για ευκαιρίες, οι οποίες ευνοούν περισσότερο τα υδάτινα ζώδια, δηλαδή τους καρκίνους, σκορπιούς και ιχθύες του δευτέρου δεκαημέρου. Πολύ ξανά και πράγματα που συζητούσαν στο παρελθόν τώρα να επανέρχονται με πιο έτσι, έντονη δυναμική και να εδραιώνονται το διάστημα αυτό, αλλά για καινούργια πράγματα ενδεχομένως ανοίγονται τώρα για τα ζώδια αυτά. Έχουμε άλλες δύο όψεις όμως, οι οποίες τις λέγαμε πονηρές. Ταυτόχρονα με αυτήν. Ναι, γιατί δεν φαίνονται πολύ, αλλά δημιουργούν τα θεματάκια τους. Για σήμερα έχουμε μία όψη μεταξύ του Ερμή και της Αφροδίτης και αντίστοιχα άλλη μία όψη, είναι η τετράγωνα, είναι μικρότερες όψεις αυτές, αλλά έχουν ιδιαίτερη δυναμική. Αλλά και άλλη μία όψη του Κρόνου με τον Άρη την Κυριακή. Αυτές δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψουν θέματα τα οποία δεν θα είναι εύκολα στη διαχείρισή τους, θέματα που αφενός έχουν να κάνουν με την επικοινωνία, κάποιες προστριβές που μπορεί να δυσκολέψουν τις σχέσεις και τις συνεργασίες και μπορεί να υπάρξει και μια σκληρή αντιμετώπιση σε πρόσωπα και καταστάσεις, μια έλλειψη επαφής, μια τάση αποξένωσης. Έτσι έχει μια δυσκολία. Μάλιστα. Μικρή. Όχι σοβαρό, αλλά ξέρεις. Καλό είναι να έχουμε τη συνολική εικόνα. Να μην είμαστε. Να αισιοδοξούμε, αλλά με μέτρο. Να αισιοδοξούμε για αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά με μέτρο. Αλλά με μέτρο. Έτσι. Και λίγο προσοχή. Περισσότερο για τοξότες δευτέρου δεκαημέρου, εγώκερους τρίτου δεκαημέρου και ζυγούς πρώτου δεκαημέρου με σκορπιούς δευτέρου δεκαημέρου. Αυτά τα συγκεκριμένα δεκαήμερα έχουν θέμα. Μάλιστα. Τώρα, για τον κρυό, είναι ένα τριήμερο που δεν θα λέγαμε ότι είναι άσχημο, αφενός. Αφετέρου, καλό είναι βεβαίως να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις κινήσεις τους, οι κρύοι, στον τρόπο που εκφράζονται, στο τι λένε, στο τι ζητάνε από τους άλλους, πόσο απαιτητικοί μπορεί να γίνουν. Ενδεχομένως να δημιουργηθούν κάποιες αιστείες έντασης, οι οποίες αφορούν βασικά τον ερωτικό τους σύντροφο και γενικά την ερωτική τους ζωή, που μπορεί να περάσει από κάποιες αναταράξεις. Οι κρύοι των πρώτων ημερών. Ιδιαίτερη προσοχή, έχουν μπει σε μία περίοδο η οποία μπορεί να τους φέρει πολλά γεγονότα. Κατά τα λοιπά τα οικονομικά τους απασχολούν. Υπάρχει μέσα μία τάση μέσα στις επόμενες μέρες να ξοδέψουν έτσι χρήματα περισσότερο. Χριστούγεννα είναι. Χριστούγεννα έρχονται. Χριστούγεννα έρχονται, ναι. Πάντως οι έξοδοι δεν τους λείψουν, έτσι για να ξεφύγουν και να περάσουν καλά. Μάλιστα. Για τους Ταύρους, Παρασκευή και Σάββατο η Σελήνη είναι στο ζώδιό τους. Τους Οθοί να ασχοληθούν με ό,τι τους δίνει χαρά, με τα πρόσωπα που αγαπάνε. Μπορεί να το ρίξουν έξω, να διασκεδάσουν, να περάσουν καλά. Η σχέση τους, οι σχέσεις τους μάλλον γενικότερα, τους δίνουν τη δυνατότητα έτσι να περάσουν πολύ όμορφες στιγμές. Ωστόσο καλό είναι και εκείνοι να φροντίζουν να είναι προσεκτικοί στο τι ζητάνε από τους άλλους, το πώς εκφράζονται. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιων παρεξηγήσεων, ιδιαίτερα για τους Ταύρους του Δευτέρου και Τρίτου δεκαημέρου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον ερωτικό του σύντροφο. Μάλιστα. Μπορεί να προκύψουν και κάποια μπερδέματα που αφορούν τα οικονομικά τους, όχι σοβαρά, αλλά έτσι ικανά να τους χαλάσουν λίγο τη διάθεση. Πιο προσεκτικοί να είναι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου αύριο. Μάλιστα. Οι Ταύροι. Για τους Διδύμους είναι ένα αρκετά καλό τριήμερο, Παρασκευή και Σάββατο. Σήμερα και αύριο δηλαδή μπορεί να είναι λίγο πιο πολύ απομονωμένοι, έτσι, να ασχοληθούν λίγο περισσότερο με τα προσωπικά τους ζητήματα. Από την Κυριακή θα είναι καλύτερα τα πράγματα και κέφι και χαρά και διασκέδαση θα έχουν και με τα αγαπημένα τους πρόσωπα θα περάσουν καλά και η επικοινωνία μαζί τους θα είναι αρκετά ευχάριστη. Γενικά ένα καλό τριήμερο. Ωστόσο περισσότερο για τους Διδύμους του Δευτέρου δεκαημέρου καλό είναι να προσέξουν το πώς λειτουργούν στις συναναστροφές τους με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες,
ενδεχομένως να βρεθούν μπροστά σε κάποιες πιο προκλητικές συμπεριφορές και να υπάρξει μια μικρή αναταραχή. Όχι σημαντική, αλλά έτσι μια μικροπαρεξήγηση μπορεί έτσι να τους χαλάσει λίγο τη διάθεση. Μάλιστα. Για τους καρκίνους, είναι ένα αρκετά καλό τριήμερο. Περισσότερο με φίλους ασχολούνται. Να βγούνε θέλουν, θα καταφέρουν μάλλον να βγούνε, να περάσουν καλά Παρασκευή και Σάββατο, σήμερα και αύριο. Είναι δύο ημέρες που θα τους βγάλουν από το σπίτι και θα τους χαρίσουν έτσι κάποιες όμορφες στιγμές και με τον ερωτικό σύντροφο και με την ερωτική ζωή. Γενικά είναι ήρεμα τα πράγματα. Εκείνο που καλό είναι να προσέξουν είναι κάποιες πιθανές εντάσεις που μπορεί να δημιουργηθούν με τα πρόσωπα της οικογένειας. Ιδιαίτερα για τους καρκίνους των πρώτων ημερών, μπορεί να έχουν κάποιους διαπληκτισμούς για ασήμαντες αφορμές, περισσότερο την Κυριακή. Για τα λιοντάρια, σήμερα και αύριο είναι ένα διήμερο που φαίνεται να τους απασχολούν περισσότερο τα εργασιακά τους. Ενδεχομένως κάποια πράγματα να μην βγαίνουν όπως ακριβώς τα θέλανε. Ιδιαίτερα το πρωινό του Σαββάτου έχει μια μικρή ένταση, έτσι, τους κάνει έτσι να χάνουν τη διάθεσή τους λίγο. Ή μια ένταση με ένα πρόσωπο από το χώρο των συνεργατών ή ακόμα και της οικογένειας να θέλει μια προσοχή. Μην πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις από ό,τι πρέπει. Από την Κυριακή τα πράγματα βελτιώνονται. Γενικά όμως καλό είναι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και να μην δημιουργούν ή να αποδέχονται εντάσεις, γιατί είναι λίγο περίεργες ημέρες. Αυτό. Και την Κυριακή περνάνε καλά, δηλαδή με φίλους, με τον ερωτικό σύντροφο. Είναι καλά τα πράγματα, ας προσέξουν όμως και εκείνοι. Για τους παρθένους, και σήμερα και αύριο είναι μέρες που θα θελήσουν να βγουν να διασκεδάσουν, να έχουν μια έντονη δραστηριότητα και θα περάσουν καλά. Μπορεί να γνωρίζουν και νέα πρόσωπα, να έχουν κοινωνικές δραστηριότητες, να πάνε σε κάποιες και καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο τρίμερο αυτό. Ωστόσο και εδώ, αυτό που θα πρέπει να προσέξουν είναι να αποφύγουν να γίνουν κριτικοί με τους άλλους, με τους γύρω τους. Περισσότερο οι παρθένοι του δεύτερου δεκαημέρου. Και την Κυριακή είναι πολύ καλή και για έξοδο και για φίλους. Και οι παρθένοι καλό είναι να προσέξουν λίγο τα οικονομικά τους το τρίμερο αυτό. Είναι εύκολο να ξεφύγουν. Ναι. Σ' ακούω κανονικά. Ωραία. Για τους ζυγούς υπάρχει μια έντονα ερωτική διάθεση το τρίμερο αυτό. Οι ανάγκες τους είναι περισσότερο να βρεθούν με τον σύντροφό τους, να μείνουν μόνοι τους, να επικοινωνήσουν, να χαρούν μαζί του. Καλό είναι όμως να φροντίσουν και εκείνοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε κάποιες μικρές διαφωνίες που μπορεί να βγούνε ή παρανοήσεις περισσότερο από κακή συνεννόηση. Οι ζυγοί των πρώτων ημερών, εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Μπορεί να βρεθούν μπροστά σε κάποιες προκλητικές συμπεριφορές είτε των συντρόφων είτε των συνεργατών, οι οποίες να μην είναι εύκολο να τις διαχειριστούν, περισσότερο την ημέρα της Κυριακής. Ναι. Και επειδή μπορεί να ξεφύγει το πράγμα, καλό είναι να κρατήσουν τη γνωστή τους στάση της εξισορρόπησης. Έχουν αυτό το χάρισμα οι ζυγοί. Για να μην πάρει μεγαλύτερες προεκτάσεις το πράγμα, ιδιαίτερα την Κυριακή και ιδιαίτερα για τους ζυγούς του πρώτου δεκαημέρου. Μάλιστα. Για τους Σκορπιούς σήμερα και αύριο εστιάζουν περισσότερο στον τομέα των σχέσεων με των συνεργασιών. Μπορεί να υπάρξουν αρκετά θετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά επαγγελματικά τους ζητήματα και σε ό,τι αφορά την προσωπική ζωή. Τις πρωινές ώρες του Σαββάτου μόνο να αποφύγουν κάποιες ανοιχτές αντιπαραθέσεις, γιατί ενδεχομένως να ανέβουν οι τόνοι και να έχουν κάποιες αντιδράσεις τόσο από τον σύντροφο όσο και από τους συνεργάτες τους. Ωστόσο την ημέρα της Κυριακής φαίνεται να τους απασχολούν περισσότερο η ερωτική τους ζωή, μπορεί να έχουν κάποιες ευχάριστες στιγμές. Είναι ένα καλό τριήμερο, δεν θα λέγαμε ότι έχει κάτι που να τους χαλάσει τη διάθεση, εκτός από αυτό που είπαμε. Για τους τοξότες, σήμερα και αύριο ένα διήμερο που θα έχουν αρκετό πονοκέφαλο με τα θέματα της δουλειάς τους. Πιθανό να χρειαστεί να αφιερώσουν και περισσότερο χρόνο από ό,τι συνήθως για να διεκπαιρεώσουν κάποιες εκκρεμότητες που έχουν και κάποια θέματα που έχουν αναλάβει γενικά. Μάλιστα. Ιδιαίτερα το πρωινό του Σαββάτου για τους τοξότες υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής ή μεγαλύτερης αναταραχής, περισσότερο για τους τοξότες του δευτέρου δεκαημέρου. Μπορεί να έχουν μια αντιπαράθεση με συνεργάτες, με συναδέλφους. Αρκετά καλύτερη η Κυριακή για να ξεκουραστούν και να βγουν μια βόλτα, να περάσουν καλά με φίλους, με τον ερωτικό σύντροφο και να το ευχαριστηθούν.
Για τους εγώ καιρούς. Α, για σήμερα πες, και για αύριο πες. Είναι άκρως ερωτικές οι διαθέσεις σας, λένε τα άστρα. Έτσι, για πες. Ναι. Και θα θέλετε να βγείτε, να περάσετε καλά, να χαρείτε, να φλερτάρετε. Βεβαίως ο ερωτικός σύντροφος είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Και θα θέλετε να περάσετε και περισσότερο χρόνο μαζί του και να έρθετε πιο κοντά του. Είναι ένα καλό τρίμερο και πολύ και την ημέρα της Κυριακής θα θελήσετε περισσότερο να ασχοληθείτε με την οργάνωση των εργασιακών σας ζητημάτων, να δείτε τους στόχους σας, τι θέλετε να κάνετε, πώς θέλετε να τα μεθοδεύσετε. Για τους εγώ και τώρα των πρώτων ημερών, εκεί χρειάζεται λίγο προσοχή, μπορεί να υπάρξουν κάποιες έτσι μεγαλύτερες εντάσεις ή μεγαλύτερες διαφωνίες, οι οποίες ξεκινάνε συνήθως από έναν ασήμαντο λόγο, αλλά θέλει λίγο προσοχή. Για τους υδροχόους είναι ένα αρκετά έντονο τριήμερο, βγαίνουν στο προσκήνιο αρκετά θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά τους, ίσως και με μια μορφή εκκρεμωτήτων, η οποία μπορεί να γίνει και να καταλήξει και σε αντιπαραθέσεις, που μπορεί να πάρουν μια μεγαλύτερη έκταση την ημέρα του Σαββάτου, με τα πρόσωπα του από το χώρο της δουλειάς τους. Καλό είναι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και να μην πυροδοτήσουν τα γεγονότα παραπάνω. Καλύτερη μέρα για τους υδροχόους η Κυριακή, σε ό,τι αφορά την ερωτική τους ζωή, όπου δίνουν και περισσότερο χρόνο στον σύντροφό τους και θα θέλουν να περάσουν και καλά και με φίλους και με αγαπημένα πρόσωπα. Η Κυριακή τους πάει καλύτερα. Το Παρασκευή και Σάββατο είναι καλό να είναι λίγο περισσότερο προσεκτικοί. Και για τους ηχθείς είναι αρκετά ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις του τριημέρου. Υπάρχει αρκετή κινητικότητα, ιδιαίτερα σήμερα και αύριο, αρκετές επαφές, επικοινωνίες, συζητήσεις και κάποιες έξοδοι και κοινωνικού χαρακτήρα μπορεί έτσι να τους κάνουν να περάσουν πολύ καλά. Περισσότερο για τους ηχθείς του Δευτέρου δεκαημέρου υπάρχει το ενδεχόμενο μιας έντασης σήμερα και αύριο σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά τους. Περισσότερο έχει να κάνει με μια μορφή παρεξήγησης, όχι κάτι σοβαρό. Και καλό είναι να προσέξουν και τη σχέση τους με τον σύντροφό τους τις μέρες αυτές. Την Κυριακή έχουν μια πιο δημιουργική διάθεση να ασχοληθούν περισσότερο με θέματα του σπιτιού. Ενδεχομένως να έχουν και κάποιες επισκέψεις στο σπίτι που θα τους κάνουν έτσι να περάσουν ζεστά την ημέρα τους με φίλους σε οικογενειακό περιβάλλον. Μάλιστα. Αυτά για το τριήμερο. Λίγο προσοχή θέλει, δεν είναι κακό. Μπορούμε να περάσουμε αρκετά καλά. Πολύ ωραία. Ολυμπία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τι είπες. Σας εύχομαι να περνάτε υπέροχα. Α, πάρα πολύ ωραία. Και εμείς το ίδιο σε σένα. Να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε τη Δευτέρα έτσι με εβδομαδιαίες προβλέψεις. Για τα εβδομαδιαία μας. Φιλιά πολλά. Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά.